Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα live news και απόψε κοντά σας. Έως και τις 9 θα είμαστε μαζί με θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Θα πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος της ζωής» μας, Μάκη Παπαδόπουλο, για να σχολιάσουμε μαζί το τι συνέβη στη συνεδρίαση του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και υπήρξε μία αποχώρηση. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα ως τηλεφωνικές, με μια διαφορετική τυπολογία λόγω των ημερών. Ξέρετε, καλοκαίρι, μυρίζει καλοκαίρι. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, για ποιο λόγο αποχωρήσατε από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα? Κοιτάξτε, είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της εταιρείας TAP, ναι, η οποία είχε ένα αίτημα συγκεκριμένο στην Δημοφέλεια, το οποίο αυτό το θέμα πέρασε από το διοικητικό της Δημοφέλεια. Mm-hmm. Ήρθε μετά, είχε τον όρο μέσα η σύμβαση και πρέπει να περάσει, ας πούμε, μέσα από την νομική γνωμάτευση και έπρεπε να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Ήταν το οποίο έπρεπε ήδη να το είχαμε συζητήσει, πέρα από το διοικητικό της Δημοφέλεια, νομίζω και επικεφαλής του παρατάξεων, για να πάμε πιο προετοιμασμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά ο Δήμαρχος δεν συνηθίζει να το κάνει αυτό, αγνοεί όλη την αντιπολίτευση και θέλει όλα να τα διαχειριστεί μόνος του. Τέλος πάντων, δεν το βάζω στο τραπέζι. Mm. Αλλά αφού ήρθε στην ημερήσια διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενώ κάναμε μια συζήτηση περίπου 2,5 ώρες, ο Δήμαρχος παίρνει μια πρωτοβουλία και λέει: κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα τα αποσύρω καλύτερα. Αλλά πιο μπροστά, στις 2,5 ώρες, θέλω να ξέρετε ότι έγινε μια διαδικασία, δηλαδή έγινε μια τοποθέτηση από το παρατάξεων. Ψήφισαν όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Μάλιστα στη διάρκεια είχε και εξέλιξη ονομαστικής ψηφοφορίας. Mm. Και ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, ο Δήμαρχος αρχικά μετά από 2,5 ώρες θεώρησε ότι πρέπει, ότι πρέπει το θέμα να το πάρει πίσω. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί ο Δήμαρχος προσπάθησε έτσι να μας πει ότι αν έπαιρνε το όχι και πήγαινε στον ΤΑΠ, θα ήταν κάπως πιο δύσκολα για αυτόν. Αλλά εμείς του είπαμε, αν πάρεις μια αρνητική απόφαση και πραγματικά, Δήμαρχε, θέλεις να υπερασπιστείς τα συμφέροντα των καβαλιωτών, ναι, πάρε μια αρνητική απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αντιπολίτευση και το οποίο να είναι πιο διαπραγματευτικό το χαρτί σου στην επόμενη συζήτηση που θα κάνεις. Διότι μέχρι τώρα, όσες μέρες μιλούσες, δυστυχώς, είχες πάρει λάθος αποφάσεις και δεν υπερασπιζόταν τα συμφέροντα του Δήμου. Αλλά δεν το έκανε γιατί δεν ήθελε με λίγα λόγια ο Δήμαρχος να δυσαρεστήσει την εταιρεία. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να... Εσείς είστε αρνητικοί δηλαδή ως προς την κατεύθυνση αυτή στην οποία προχωρά ο Δήμαρχος και θέλει να διαθέσει την εταιρεία το συγκεκριμένο έτσι ακίνητο. Να καταλάβουν οι τηλεθεατές, γιατί δεν γνωρίζουν γονότα και ακούνε μόνο λόγια τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουν και τι σημαίνουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η εταιρεία είχε ένα αίτημα από τη Δημοφέλεια και από το Δήμο Καβάλας. Ωραία. Το οποίο που είχε πλήρωνε στη Δημοφέλεια 25.000 ευρώ. Με απλά λόγια το λέω και το υπερεγράφω. Mm-hmm. Στο Δημοτικό, όταν ήρθε, είπαμε ότι αυτές οι 25.000 ευρώ που δίνει τώρα που μας έχει ανάγκη η εταιρεία TAP είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Και επειδή έχουμε στο χέρι μας ένα διαπραγματευτικό χαρτί να έχει τώρα την ανάγκη μας να το βάλω. Άρα η διαφωνία σας ήταν περισσότερος προς το ποσό, κύριε Παπαδόπουλε, ότι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, λέτε? Ήταν η ευκαιρία να βάλουν την εταιρεία αυτή να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε κάνει προς το Δήμο Καβάλας. Και στο Δήμο Καβάλας είχε δώσει τις εξής δεσμεύσεις είχε κάνει. Ναι. Πρώτον, να υλοποιήσει ένα έργο στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων Ίδρυυσης αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και το δεύτερον, ένα έργο αποστραγγίσεων στα Τενάκη των Φιλίππων 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και λέμε, προτού ας πούμε εμείς, γιατί έχουμε ανοιχτή... Δώσουμε το OK να έχουμε την διασφάλιση ότι θα γίνουν αυτά, λέτε, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι τη συμφωνία αυτή, τώρα που ζητάει τα από τη Δημοφέλεια, να υπογράψουμε και να βάλουν τα χρήματα αυτή τη συμφωνία που έχει προηγηθεί πριν καιρό και μετά να προχωρήσουμε και σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά δυστυχώς, ο Δήμαρχος δεν το υπερασπίστηκε αυτό. Ναι. Και ικανοποιήθηκε με 25.000 ευρώ, γιατί τα βρήκε με την εταιρεία μόνος του
και δεν ήθελε να κάνει μια περαιτέρω συζήτηση και μια περαιτέρω διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ύποπτο για μας και θέλουμε να μας δώσει εξηγήσεις. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Δήμαρχος. Τον είχαμε και εμείς εδώ τον κύριο Δήμαρχο την περασμένη Παρασκευή στην εκπομπή. Είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση σωστή. Γι' αυτό βεβαίως και επέσυρε και το θέμα. Να σας πω κάτι. Ο Δήμαρχος τον καταλαβαίνω γιατί είναι μπερδεμένος και μας τα λέει μπερδεμένα. Ναι. Διότι αν ήθελε πραγματικά να κάνει μια διαπραγμάτευση πιο σωστή, για ποιο λόγο, γιατί τα λέει στον κόσμο και ο κόσμος πιστεύει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Για ποιο λόγο ρωτώ στη δημοφέλεια, στο διοικητικό, το έφερε με την εισήγηση των 25.000 ευρώ και για ποιο λόγο το έφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορούσε αυτό που θέλει τώρα ίσως να κάνει. Και οι δικές σας τοποθετήσεις να είχαν ως αποτέλεσμα να αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι κακό, κύριε Παπαδόπουλε, να συμβαίνει αυτό. Ωραία. Μπαίνω στη δικιά σας λογική, αλλά λέω και πάλι προκύπτει ένα πολιτικό θέμα. Ποιο είναι το πολιτικό θέμα? Ότι ο Δήμαρχος δεν ψάχνει συνομιλητές για να μπορούμε να λύνουμε τα μεγάλα θέματα για το Δήμο μας, αλλά ψάχνει και μας αντιμετωπίζει σαν αντιπάλους. Διότι, αν είναι έτσι όπως τα λέτε και όπως τα εκφράζετε, που εγώ συμφωνώ ό,τι και να μου πείτε, θα έπρεπε από πριν να κάνει μια συζήτηση τουλάχιστον με εμάς τους επικεφαλής των παρατάξεων. Δεν θέλει να συνεννοηθεί και δεν θέλει να συνεννοηθεί για τα αυτονόητα. Μήπως επειδή είστε αρνητικοί, γι' αυτό ίσως δεν θέλει. Αυτό σας εξηγώ. Μα από τη στιγμή που ήμασταν αρνητικοί και κατάλαβε ότι θα πάει να κάνει μια καλύτερη διαπραγμάτευση, τότε σημαίνει ότι εμείς είχαμε δίκιο. Δεν είχε η απόφαση που πήρε των 25.000 ευρώ να μπορέσει να υποχωρήσει στην εταιρεία ΤΑΠ. Και αυτός, ναι, ήταν ο λόγος που αποχωρήσατε από την διάρκεια της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, τι καταφέρατε με το να φύγετε από τις συνεδρίες του Συμβουλίου? Καταρχήν, επειδή δεν γνωρίζει ο κόσμος όλη την ιστορία, θέλω να σας πω το εξής, ότι κάθε συνεδρίαση κρατάει 6 ώρες. Ναι. Πέρα από τις ώρες, μετά από συνεννόηση μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι με δικιά μας πρωτοβουλία αλωνών. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει μια συζήτηση πάνω από 6 ώρες, ήμασταν στις 6,5 ώρες. Ναι. Και βάλαμε ένα ερώτημα. Γιατί στην προηγούμενη συζήτηση, που ήταν 6 ώρες στη συνεδρία στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σταμάτησε στις 6 ώρες ακριβώς η συζήτηση και δεν έγινε μια άλλη συζήτηση που εκκρεμούσε ένα ακόμα θέμα οικονομικό, και τώρα αποφάσισε ο Δήμαρχος να συνεχίσει μια συζήτηση η οποία έχει περάσει τις 6,5 ώρες σχεδόν. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε 2 συνεδριάσεις, η οποία κατά βούληση του Δημάρχου και με δικιά του απόφαση, όποτε θέλει σταματάει και όποτε θέλει προχωράει και δεν, γιατί θέλει να συνεχίσει για δικούς τους λόγους. Πάντως, δεν ήταν η ουσία το θέμα των ωρών. Εμείς καθόμαστε να χρειαστεί και 10 ώρες και 20 ώρες. Καλά, σπάσατε και κάθε ρεκόρ συνεδρίασης όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, πήγατε και την επόμενη μέρα, πόσο γνωρίζω. Και είναι και κουραστικό από την άλλη και εξαντλήσετε κι εσείς επάνω σε θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Μα αν θα χρειαστεί να κάνουμε και 3 συνεχόμενες μέρες, θα πρέπει να κάνουμε. Γιατί υπάρχει μια λειτουργία σε έναν Δήμο. Είναι αυτονόητο και είναι υποχρέωσή μας και είναι και καθήκον μας. Καθήκον δικό μας. Το θέμα είναι να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις, να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου Καβάλας και να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Ωραία. Δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα μέσα από την ασυνεννοησία, μέσα από εγωισμούς και μέσα από έτσι αλλοπρόσαλες αποφάσεις ενός Δημάρχου. Άλλωστε, δείχνει ότι τον Δήμαρχο έχει μια αλλεργία στην κριτική που το κάνουμε, αλλά είναι τεκμηριωμένη και ξέρει ότι έχουμε δίκιο και αυτό το πράγμα τον ενοχλεί. Δεν γίνεται να μην μιλάμε. Δεν γίνεται να μην του λέμε τις απόψεις μας. Να μιλάτε και να κάνετε επικοδομητική αντιπολίτευση, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί πολλές φορές δεν ξέρω και οι χαρακτηρισμοί που μπορεί να χρησιμοποιείτε είναι λίγο κάπως. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντως και μπορεί να γινόμαστε αυστηροί, πάντως και τα 2 θέματα μεγάλα, και το θέμα του φωτογραφικού διαγωνισμού που θέσαμε, και το θέμα ΤΑΠ, είχαμε δίκιο. Εάν δεν μιλούσαμε εμείς, θα προχωρούσε ένας φωτογραφικός διαγωνισμός και θα προχωρούσε η ιστορία του ΤΑΠ εις βάρος του καβαλιωτό. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην έχουμε δίκιο εμείς και να έχει δίκιο ο Δήμαρχος, από τη στιγμή που δεν μπορεί να εφαρμόσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των καβαλιωτών? Βλέπουμε ότι η διοίκηση μετά από 9 μήνες έχει σημάδια αστάθειας, δείχνει μπερδεμένη, δείχνει μια προχειρότητα και δείχνει αδυναμία να διαχειριστεί θέματα, ακόμα και τα πιο απλά. Μάλιστα. Το αντίθετο λέει ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια έτσι αδυναμία και παρά το γεγονός ότι είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενη εκπομπή μαζί, κύριε Παπαδόπουλε, και αφήσατε πάρα πολλά υπονοούμενα για φίλους και ημετέρους που εξυπηρετεί ο κύριος Δήμαρχος,
Τουλάχιστον ως απάντηση μέσα από το ένα τσάνελ, ο Δήμαρχος, ο κύριος Μουριάδης, σας διέψευσε. Είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά που λέτε εσείς, που ισχυρίζεστε, είναι απλά κακόβουλα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το λέω εγώ, το λέω τα στοιχεία, τα πραγματικά και τα αποτελέσματα. Ορίστε, ο φωτογραφικός διαγωνισμός σήμερα έγινε άγωνος. Γιατί έγινε άγωνος? Γιατί δεν κατέθεσε καμία εταιρεία καμία πρόταση. Και αυτή η εταιρεία που ήθελε να κατεβάσει, αναγκάστηκε να μην κατεβάσει. Υπάρχει κάτι μη νόμιμο στη λειτουργία του κυρίου Δημάρχου, στη δράση του? Ορίστε, δεν άκουσα. Υπάρχει κάποια δράση η οποία δεν είναι στα όρια της νομιμότητας από πλευράς του κυρίου Δημάρχου? Όταν κάνεις στην δημοφέλεια, να φέρω ένα παράδειγμα, ναι, και κάνεις πρόσκληση σε ένα άτομο προσωπικά και λέω ότι σε αυτό το άτομο το συγκεκριμένο, κάνε μου μια προσφορά για να σου δώσω ένα έργο, για να σου κάνω ανάθεση ενός έργου. Ναι. Μπορεί να έχει το δικαίωμα από τον νόμο, αλλά το θεωρώ ότι δεν είναι τουλάχιστον ηθικό. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο τα ίδια πρόσωπα να είναι μέσα στο Δήμο ή κάθε χρόνο μόνο οι ίδιοι να εργάζονται. Να εργαστούν, εγώ δεν είναι θέμα προσωπικό από εμένα. Έχετε προτείνει εσείς κάποια άλλα άτομα και έχουν απορριφθεί? Όχι, δεν είναι το θέμα αν έχω εγώ προτείνει. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι οι καβαλιώτες να έχουν τις ίσες ευκαιρίες και τα ίσα δικαιώματα με αυτούς που θέλει ο Δήμαρχος να δώσει τις δουλειές. Αυτό είναι το λάθος που νομίζω κατά τη δική μου κρίση, ότι οι καβαλιώτες δεν έχουν όλοι το ίδιο το δικαίωμα. Έπειτα, σε μια άλλη ανάθεση που πρόσφατα ενός μηχανικού είχε αποκλείσει κλάδος ο Δήμαρχος, ναι, έκανε μια νόμιμη διαδικασία αλλά με πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή μερικών ωρών, ενώ έπρεπε να ήταν μερικών ημερών, για να μπορέσει να είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός, να συμμετέχουν περισσότεροι. Και αυτό την άλλη μέρα, ενώ το καταγγείλαμε, πήγε και είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο: ναι, είναι φίλος μου. Το κύριο καλλιτεχνικό διευθυντή του Κοσμόπολης βγήκε και είπε: τον πήρα εγώ, τον έκανα ανάθεση γιατί είναι φίλος μου. Τι να πω εγώ από εκεί και πέρα? Δεν έχω να πω εγώ κάτι. Είπε τα αποτελέσματα. Τα από αυτά δημοσίωσε ο κύριος Μουριάδης. Το Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι φίλος μου και ναι, έδωσε τη δουλειά του Κοσμόπολης. Ναι. Ότι ο μηχανικός ο άλλος ξέρω ότι είναι και γνωρίζει και ξέρει και γι' αυτό του το έδωσα και καλά έκανα. Έτσι μας φέρεται, έτσι μας μιλάει. Και οι αναθέσεις που έχει στη δημοφέλεια, βγάλετε ναι, στον αέρα όλες για να δείτε αν σας λέω κάτι διαφορετικό, οι οποίες είναι ατομικές, προσωπικές, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εγώ λέω όχι, αυτό είναι άδικο για την καβάλα, άδικο ναι, για τους καπιτώτες, έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να έχουν και περισσότερα προσόντα. Πώς αποκλείεις ανθρώπους επειδή δεν είναι στην παρέα του Δημάρχου? Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Μάλιστα. Και το καταδικάζω. Βέβαια, με απείλησε πολλές φορές ο Δήμαρχος να με κάνει μήνυση. Ναι. Εγώ περιμένω να μου κάνει μήνυση, γιατί νομίζω ότι έχω δίκιο και δεν θέλω να δικό τους καβαλιώτες. Περιμένω λοιπόν από τον Δήμαρχο, αφού τα λέω και δημόσια και τα ξαναλέω, ναι, να κάνει μήνυση. Αλλά εσείς, δημοσιογραφικά, όλα αυτά που λέω, μπορείτε αύριο να πάτε στη δημοφέλεια να δείτε ειδικά τις τελευταίες αναθέσεις που γίνανε μέσα στη υγειονομική κρίση. Είμαστε δημοσιογράφοι, όχι δικαστήριο, κύριε Παπαδόπουλε. Έτσι λιγάκι να το ξεχωρίσουμε. Εμείς δεν πρόκειται να βγάλουμε κατηγορητήριο. Μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Εσείς μπορείτε να ερευνήσετε τις πρώτες φάτες αναθέσεις που γίνανε πριν από το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μέσα στην περίοδο υγειονομικής κρίσης γίνανε αναθέσεις στη δημοφέλεια. Μπορείτε να πάτε να δείτε ότι ήταν προσωπικά. Προσωπικά δόθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι εύκολο για εσάς. Δημοσιογραφικά το λέω, δεν το λέω να κάνετε. Ωραία. Και μία τελευταία κουβέντα, κύριε Παπαδόπουλε, για να κλείσουμε την συζήτηση αυτή. Βεβαίως. Πάνω σε τι θέλετε να μου πείτε, είμαι στη διάθεσή σας να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Για τον ΤΑΠ σας είπα, ναι, για το ΧΕΤ σας είπα τι έγινε σήμερα ακριβώς. Ιδέα, το δάνειο σας θα είστε θετικοί ως προς την κατεύθυνση για τον ΤΑΠ. Απλά θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί ο Δήμος της Καβάλας με σκληρότερους όρους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι η ευκαιρία, πιστεύω, τώρα, ναι, αυτά που υποσχέθηκε ο ΤΑΠ για τον Δήμο Καβάλας, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, να τα υλοποιήσει. Το ένα, ωραία, είναι αυτό. Και το, ναι, δεύτερο που θέλω να πω, είπε ο Δήμαρχος ότι το δάνειο προς τη ΔΕΑΚ δεν ήταν δάνειο, ήταν ταμιακή διευκόλυνση. Ναι. Θέλω να ξέρω. Παλιώτες, γιατί αυτά που λέει ο Δήμαρχος δεν ισχύουν. Όταν παίρνεις χρήματα και τα επιστρέφεις, λέγεται δάνειο. Άτοκα. Όταν δίνεις... Άτοκο. Είναι δάνειο όμως. Ναι. Δεν έχει σχέση άτοκο με επιτόκιο.
όταν παίρνει χρήματα από το Δήμο Καβαλαζιδιά και θα επιστραφούν, αυτό λέγεται δανεισμός. Ταμιακή διευκόλυνση δεν λέγεται 2 εκατομμύρια ευρώ. Ταμιακή διευκόλυνση έχει μια εταιρεία προβληματική όταν είναι να τη δώσει 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Όχι 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που λέει δεν ισχύουν. Ούτε σε προβληματικές εταιρείες, ούτε στην οικονομία, ούτε πουθενά. Είναι λόγια νομίζω του αέρα, ναι, και αυτά δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Δήμαρχος. Είναι ξεκάθαρο. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση. Νομίζω ότι απαντήσαμε εν ολίγη σε όλα. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει και στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μαζί με την αυστηρή κριτική που κάνουμε, να μπορέσουμε όσο μπορούμε να δώσουμε λύσεις στον Δήμαρχο, έτσι, να μπορέσουμε να κάνει το σωστό και να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί στο τέλος μόνο. Και δεν το θέλω. Το αλλήμον. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Ένα Live News. Να μεταφερθούμε τώρα στην Θάσο και να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Θάσου, τον κύριο Πάρη Παρασχούδη, διότι είχαμε μία πολύ σημαντική σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι στο νησί. Καλησπέρα, κύριε Παρασχούδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια. Τι συζητήθηκε σήμερα στη Θάσο. Εκεί φαντάζομαι συμμετείχε και ο Δήμαρχος, έτσι. Ναι, αυτό έγινε κατόπιν καλέσματος του Δημάρχου. Συμμετείχαν, ναι, οι φορείς του τουρισμού, των συγκοινωνιών από τα Ferry Pot. Ωραία. Το κέντρο υγείας φυσικά που παίζει πάντα πρωτογανιστικό ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Και αποφασίσαμε να προετοιμάσουμε τον τρόπο που θα προετοιμάσουμε το νησί μας για την σεζόν φέτος. Γιατί αργά ή γρήγορα από τα μέσα Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε κάποιους από τους επισκέπτες μας που έρχονται συνήθως το καλοκαίρι. Μάλιστα. Θα ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα όσον αφορά την ασφάλεια, έτσι, και τη δική σας βεβαίως, αλλά και των τουριστών που θα καταφτάνουν στο νησί? Σαφώς και θα ληφθούν, γιατί δεν θα πρέπει να είμαστε μόνο ασφαλείς, θα πρέπει να το δείχνουμε κιόλας. Θα πρέπει, ναι, να δείχνουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τους επισκέπτες και ότι το κάνουμε τα πάντα για να μείνουν υγιείς κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Mm-hmm. Μάλιστα. Και φαντάζομαι βεβαίως ότι όλα αυτά, τα μέτρα για την ασφάλεια, πέραν από τα υγειονομικά που αφορούν την προστασία μας από τον κορονοϊό, έχει να κάνει και με την αντιπυρική προστασία, κύριε Παρασχούδη, σωστά? Εμείς αναφερθήκαμε αυτή τη στιγμή μόνο σε μέτρα που θα πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να αποτρέψουμε ή το δυνατόν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον ιό να έρθουν στο νησί μας, ναι, αλλά και σε δεύτερο στάδιο να υπάρχει μια ομάδα αντιμετώπισης της πιθανότητας να έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα στο νησί, ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία και να μην δημιουργηθεί σοβαρό θέμα, ναι, από αυτό το γεγονός. Άρα θα συσταθεί μια ομάδα για να τακτοποιεί, που θα είναι υπεύθυνη για την διαδικασία αυτή. Το να ελέγχει, δηλαδή. Ναι. Κατά κύριο λόγο θα κοιτάξουμε να ενισχύσουμε την υγειονομική δομή που είναι το κέντρο υγείας Τρίνου με τον, μάλιστα, καλύτερο τρόπο, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η όλη διαχείρισή του, το πώς θα γίνει αυτό στην περίπτωση που θα υπάρχει ένα υπόλοιπο περιστατικό. Αλλά αποφασίσαμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στο τέλος της εβδομάδας, ναι, όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, mm-hmm, ώστε από εκεί και πέρα, αν πιστεύουμε ότι χρειάζεται κάτι, να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτά. Σωστά. Τώρα έχουμε πει διάφορες ιδέες, ναι, έχουμε καταγράψει και θα δούμε ποιες από αυτές είναι υλοποιήσιμες, γιατί πάντοτε υπάρχουν και θέματα στην υλοποίησή τους. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Ναι. Για να καταστρώσουμε το τελικό σχέδιο υλοποίησης. Τώρα, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες, τα καταστήματα εστίασης, είστε έτοιμοι να υποδεχθείτε τους τουρίστες στο νησί? Έχουν γίνει από πλευρά σας έτσι όλες οι απαραίτητες ενέργειες? Θα γίνουν ό,τι θα ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να γνωρίζουμε το πρωτόκολλο αυτό. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, μέχρι σήμερα ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων, να έχουν απολυμανθεί οι χώροι,
αυτά νομίζω ότι ναι, τα γνωρίζουμε πάνω κάτω. Αυτά που τα γνωρίζουμε, ναι, αλλά πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν και άλλα σημαντικά θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμα. Ναι. Δεν είναι, για τον τουρισμό το πακέτο δεν είναι μόνο οι αποστάσεις και φοράμε μάσκα και φοράμε γάρτια. Θα είναι πολύ πιο απαιτητικό. Όπως, τι περιμένετε δηλαδή να ανακοινώσει το Υπουργείο έτσι κοιτάξτε, πιο έχω πολύπλοκο. Έχω να πω πάρα πολλά, δεν θέλω να επαναλάβω μερικά από αυτά, γιατί πολλά από αυτά δεν θα ισχύουν, ενώ θα ισχύουν κάποια άλλα. Μέχρι να βγουν τα οριστικά και τελικά μέτρα, καλό είναι να μην τα λέμε γιατί δεν έχει νόημα. Μερικές φορές δημιουργούν ένα θέμα. Για παράδειγμα, έχει ένα συνοπείο ότι θα πρέπει οι κάποιες να κάνουν τεστ κορονοϊού που επισκεφθούν την πατρίδα μας. Αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Και έχει μάλιστα δημιουργήσει μια εικόνα δυσκολίας στην προσέγγιση και αποτροπής μερικών επισκεπτών να έρθουν στην Ελλάδα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε και τις διακρατικές συμφωνίες, γιατί όση προετοιμασία και αν κάνουμε εμείς, αν δεν ανοίξουν τα σύνορα και δεν πετάξουν τα αεροπλάνα, δεν έχει κανένα νόημα. Προτεύει λοιπόν να υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες, να πετάξουν τα αεροπλάνα, να ανοίξουν τα σύνορα και εμείς με τη σειρά μας να είμαστε έτοιμοι. Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται η κυβέρνηση. Και ακριβώς. Μάλιστα, ναι, σε ό,τι αφορά βεβαίως και τα αεροπλάνα, θα έχουμε νομίζω έτσι ευχάριστες ειδήσεις όσον αφορά τις πτήσεις από το εξωτερικό τις επόμενες ημέρες. Αλλά δεν θεωρείτε όμως από την άλλη, κύριε Παρασκούδη, ότι έχουμε καθυστερήσει σημαντικά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς, το αποφασίζει η ίδια η πανδημία. Όταν συνεχίζουν και υπάρχουν κρούσματα ακόμα και δεν έχουν ισοπεδωθεί καμπύλες, αν δεν έχουμε τις διαβεβαιώσεις των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Δεν είναι δικό μας θέμα. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, είχε lockdown μέχρι τις 15 Μαΐου και αποφάσισε να το παρατείνει για ένα μήνα μέχρι τις 15 Ιουνίου. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ναι. Κρατήσεις υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε? Οι κρατήσεις όσο πάνε και λιγοστεύουν. Όπως σας είπα, αυτό το παράδειγμα της Ρουμανίας, μετά την ανακοίνωση του lockdown της Ρουμανίας για ένα μήνα ακόμη, μερικοί απογοητεύτηκαν ακόμη περισσότερο και ακύρωσαν, και οι ακυρώσεις ήταν πολύ πιο συχνές. Δεν φαίνεται ο δίκτυπος αυτός άμεσα στις... Έχουμε και ακυρώσεις, κύριε Πρόεδρε. Σαφώς έχουμε. Ναι. Είχαμε κρατήσει για τον... Μάιο, Ιούνιος, συνήθως ένας μήνας που έχουμε πολύ μεγάλες κυρώσεις. Mm. Φανταστείτε τώρα ότι όλος αυτός ο Ιούνιος χάθηκε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αυτού τον Ιούνιο δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Και οι περισσότερες κρατήσεις, ξέρετε, που γίνονται από νωρίς τη σεζόν, γίνονται για την αρχή του καλοκαιριού. Σωστά. Δεν γίνονται για το Σεπτέμβριο. Ναι, γίνονται στο Σεπτέμβριο. Σεπτεμβρίου οι κρατήσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή λίγο νωρίτερα. Ενώ οι κρατήσεις του Ιουνίου, του Μαΐου, αρχές Ιουλίου γίνονται αρκετά νωρίς, ίσως μερικές φορές και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Επομένως, χάνουμε αυτές τις κρατήσεις οι οποίες έγιναν νωρίς. Οι κρατήσεις που ήταν να γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο δεν έγιναν γιατί υπήρχε όλη αυτή η ανησυχία. Οπότε αυτή τη στιγμή σχεδόν δεν έχουμε κρατήσεις. Ναι. Ωστόσο, είστε αισιόδοξος ότι μετά και το σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει και το Υπουργείο εντός των ωρών, ότι θα υπάρχει η ανάλογη κίνηση, έστω και κουτσή αυτή η τουριστική σεζόν μπορεί με κάποιο τρόπο να κρατηθεί. Το ζητούμενο είναι για φέτος τη σεζόν να κρατήσουμε τη χώρα μας, τον προορισμό μας ανοιχτό, να είμαστε προετοιμασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που θα έρθουν να μείνουν ασφαλείς και ικανοποιημένοι για να είμαστε ένα καλό παράδειγμα για την επόμενη σεζόν του 2021. Γιατί το 20, όσο και καλά να πάμε, δεν σώζεται έτσι η σεζόν. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα έρθουν. Δυστυχώς. Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύνδεση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στην εκπομπή ένα Live News, να δούμε βεβαίως και το τι υπόθηκε και στη σημερινή εκπομπή αναλυτής με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και το θέμα βεβαίως που συζητάμε για τον τουρισμό αναμένουμε βεβαίως εντός της εβδομάδος, όπως είπε και στην εκπομπή μας το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στο σχέδιο της κυβέρνησης για τον τουρισμό. Τώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην τετραμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας
και Σερβίας, μέσω τηλεδιάσκεψης βεβαίως, η οποία θα έχει ως κύριο θέμα συζήτησης την ανταλλαγή εμπειριών γύρω από την διαχείριση της πανδημίας, αλλά και την εξεύρεση τρόπων, λύσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές, με έμφαση βεβαίως στον τουρισμό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε στο σημείο αυτό την εκπομπή ένα live. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Παπάζογλου. Για όλες τις τελευταίες βεβαίως εξελίξεις, ενημερώνεστε στο www.1news.gr. Τώρα, το μεσημέρι στην εκπομπή, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσε σε ευρεία σύσκεψη όλους τους προέδρους των επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συμμετείχαν στην εκπομπή αναλυτής, έτσι ώστε να τεθούν όλα τα ζητήματα και κυρίως της επιπλέον ενίσχυσης που ζητούν οι επιχειρήσεις πέραν του 12%. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για το λιμάνι της Καβάλας και μία σειρά από σημαντικά ζητήματα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ. Σε ευρεία συζήτηση με τα συναρμόδια, η Υπουργεία κάλεσε τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Κεντρικής, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, μέσα από την εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Θυμάστε ότι είχε πρόβλημα με την Τρόικα και τις αποχές του πρώτου μνημονίου και τις αποφάσεις που επέβαλε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρόεδρο, είναι μια καλή στιγμή τώρα να το ξανασυζητήσουμε. Ας οργανώσουμε μια συζήτηση οργανωμένη μεταξύ ημών και των άλλων συναρμοδίων υπουργών, γιατί δεν είναι μόνο αρμοδιότητα για ανάπτυξη. Και δεν μπορώ εγώ μόνο να πάρω μια απόφαση χωρίς να συζητήσω εντελεχώς με τους συναρμόδιους. Νομίζω το καλύτερο από όλα θα ήταν και είμαι εγώ προσωπικά στη διάθεση να οργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη με τους συναρμόδιους υπουργούς και τον πρόεδρο επιμελητηρίου και όποιον άλλον θέλει από εκεί, μόνο για αυτό το θέμα, το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω πολύ θετικά. Ο Υπουργός ανήγγειλε ότι υπάρχει στα σκαριά της κυβέρνησης νομοσχέδιο που αφορά τις μικροπιστώσεις και θα βγει στη δημοσιότητα εντός της εβδομάδος. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να προληφθούν ζητήματα κατασχέσεων από τις τράπεζες. Υπάρχει έτοιμο νομοσχέδιο της μικροπιστώσης, το οποίο θα βγει στη δημόσια διαβούλευση, φαντάζομαι, όχι πιο μετά από την άλλη εβδομάδα. Για δάνεια σε επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ, με πολύ πιο ελαστικά κριτήρια, τα τραπεζικά κριτήρια. Τέλος, υποστήριξε ότι βρίσκεται η κυβέρνηση σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ μεγάλο, όπως υποστήριξε, είναι το ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για το λιμάνι της Καβάλας. Ετοιμάζει μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιμένων Αλεξανδρουπόλεως. Η Καβάλα δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα, είναι και αυτή στην πορεία να προχωρήσει την ίδια διαδικασία μας στο ΤΑΙΠΕΔ. Επειδή θέλουμε να επιταχύνουμε και υπάρχει πράγματι μεγάλο αμερικανικό ενδιαφέρον. Και προχθές είχα πράγματι μια διάσκεψη με την DFC. Η DFC είναι ο Αμερικανικός Οργανισμός για Επενδύσεις στο Εξωτερικό, όπου μου εξέφρασαν το ενδιαφέρον της κυβερνήσης των ΗΠΑ να στηρίξει αμερικανικές εταιρείες που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα όσον αφορά το σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης για τον τουρισμό. Αμέσως μετά, κύριε Μωραϊτη, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Πότε θα έχουμε στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τουρισμό? Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ανακοίνωση.